Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε έναν καλεσμένο που μας έρχεται από την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης και ο λόγος γίνεται για τον κύριο Μιχάλη Γωνιωτάκη. Είναι ο υπεύθυνος του υπέροχου διαδικτυακού περιοδικού Πόλης Μαγκαζίνο που ασχολείται με τις τέχνες και τα γράμματα. Αγαπητέ Μιχάλη, πρώτα απ' όλα, πώς είναι η Θεσσαλονίκη σήμερα? Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα φυσάει βαρδάρης. Είναι μια πεντακάθαρη ατμόσφαιρα. Και ξεκινάμε με την νέα καθημερινότητα, τονίζω το νέα, διότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πώς έχετε μπει εκεί στη Θεσσαλονίκη, στη νέα αυτή κανονικότητα, πραγματικότητα, πες το πως θες? Ύστερα από αρκετές μέρες καραντίνας και απομόνωσης, ξεκινάμε να βρούμε τα πατήματά μας και στον τομέα του πολιτισμού, που αυτή τη στιγμή πλήττεται πάρα πολύ, και κατ' επέκταση στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της παραγωγικότητας, στον τομέα της καθημερινότητας. Καλλιτεχνικά, μια και ασχολείται το site σου κυρίως με τα καλλιτεχνικά, τις τέχνες και τα γράμματα, πώς αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες με τους οποίους έχεις έρθει σε επαφή αυτή τη νέα πραγματικότητα που, ας μην κρυβόμαστε, σε αυτούς ειδικά είναι καταστροφική? Με όποιον καλλιτέχνη μιλάω, τα συναισθήματά του είναι τρόμος, αγωνία, ανησυχία. Έχουν μοιραστεί κονδύλια σε κανάλια, έχουν μοιραστεί κονδύλια σε ανθρώπους της παραγωγής, σε εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουν χρησιμοποιηθεί, με εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε πέστε το, οι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές, για να βοηθήσουν σε αυτήν όλη την καμπάνια που γίνεται από το κράτος, για να πιστεί ο κόσμος να μείνει στα σπίτια του. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει κάποια κρατική πρόνοια ως προς το καλλιτεχνικό κομμάτι. Άρα, η ανησυχία είναι τεράστια, η αγωνία είναι ανυπέρβλητη και μια καθημερινότητα, μια επόμενη μέρα άγνωστη. Διάβασα κάποιες από τις συνεντεύξεις που έχεις βάλει στο Πόλης. Πραγματικά βλέπω την αγωνία, βλέπω ταυτόχρονα και πολύ λόγος να γίνεται για τα θετικά που μας έχει προσφέρει αυτή η δυνατότητα που είχαμε να μείνουμε με τις οικογένειές μας και για τους καλλιτέχνες να έχουν χρόνο δημιουργικό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει καθόλου για το καλό τους, ή πώς θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί πραγματικά βλέπω, ας πούμε, τον Σταύρο Παρχαρίδη. Αν λέει οι άπαντες πιστέψουν στην αξία του πολιτισμού, τότε ο πολιτισμός θα ευημερήσει, ή στη χειρότερη περίπτωση απλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, όπως αναφέρω και στις συνεντεύξεις, ο έκαστος καλλιτέχνης, είτε είναι ηθοποιός είτε είναι τραγουδιστής, σίγουρα επιβραβεύεται με ένα μπράβο, σίγουρα επιβραβεύεται με ένα χειροκρότημα. Αλλά αυτό γίνεται συνήθως όταν είναι ζωντανά με το κοινό του. Γιατί από το κοινό του παίρνει την ψυχική δύναμη για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το Ρέμο ή τη Βύση ή τους άλλους τραγουδιστές να είναι πίσω από μια οθόνη, έτσι, και να κάνουν ότι είναι χαρούμενοι και να κάνουν ότι τους αρέσει, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να είναι προσοδοφόρο και να αφήνει κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Κι όμως όλοι εμείς ζητάμε από αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή τη φάση που περνάνε και αυτή την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής τους, κουράγιο από αυτούς. Και οι άνθρωποι του πολιτισμού
έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το δύσκολο φορτίο? Οι άνθρωποι έχουν ανταποκριθεί φυσικά και μάλιστα προς τιμήν τους έχουν υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται από την μεριά του κράτους και της πολιτείας, αλλά δεν έχουν δει κάποιο αντίστοιχο αποτέλεσμα ως προς το ΖΙΝ. Ως προς το οικονομικό. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το ΕΦΖΙΝ, μιλάμε απλά για το ΖΙΝ. Για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, βλέπεις ότι μέσα προς τα τέλη του καλοκαιριού μπορεί να δούμε κάποιες συναυλίες, κάποια ζωντανά, ή πιστεύεις ότι έτσι θα φύγει όλο το καλοκαίρι? Ευχή μου και ευχή όλων των καλλιτεχνών είναι να κυλήσει ομαλά όλο αυτό το, όλη αυτή η κατάσταση. Και όταν λέμε ομαλά, δηλαδή να ξαναξεκινήσουν οι συναυλίες, να ξεκινήσουν πάλι τα θέατρα και όλα τα πολιτιστικά δρόμενα. Εντάξει, όσο γίνεται με μεγαλύτερη προσοχή, όσο γίνεται με μεγαλύτερη προσοχή κατά βάση και σχολαστικότητα ως προς την υγεία και ως προς το κοινό αίσθημα της ασφάλειας. Άρα και η δική μας λογική και η δική μας συνεισφορά, όλων μας η συνεισφορά μας θα είναι να ακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα ώστε να έχουμε όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια πιο κανονική κανονικότητα μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού. Ευχή όλων. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια εκεί στη συμπρωτεύουσα. Εγώ ευχαριστώ, καλή δύναμη και ας ελπίσουμε όλα να κυλήσουν όσο γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους και ας ελπίσουμε ότι η νέα κανονικότητα θα μας βρει έτοιμους και ψυχικά δυνατούς. Ευχαριστώ πολύ.